Μια θέση στάθμευση στην οδό Παπα-Νικολή στη Λάρνακα, παραλίγο να γίνει αιτία άγρια δολοφονία 43χρονο Λαδίτη. Λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ, η αστυνομία ειδοποιήθηκε να μεταβεί εκεί, καθώς 4 πρόσωπα μετέτρεψαν το χώρο στάθμευσης σε πεδίο μάχης. Με την άθεξή τους, τα μέλη του ΤΑΕ εντόπισαν Λαδίτη μαχαιρωμένο στο λαιμό να εκλιπαρεί για βοήθεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, δέχθηκε επίθεση από 53χρονον ιδιοκτήτη εστιατορίου και από τον 24χρονο γιο του, μετά από λογομαχία που είχαμε μεταξύ τους. Αμέσως τα μέλη της αστυνομίας έσπευσαν στην οικία του δράστη και φόρεσαν χειροπέδες σε εκείνον και στο γιο του. Αιτία του παραλίγο φωνικού ήταν το όχημα του γαμπρού του θύματος, που έκλεισε την έξοδο στο θήτη, οπλίζοντας το χέρι του. Εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν δύο σουγιάδες, ένας εκ των οποίων φαίνεται να μοιάζει με αυτό που χρησιμοποίησε για τον τραυματισμό του θύματος. Πατέρας και γιος οδηγήθηκαν ενώπιον επαρχιακού δικαστή, ο οποίος διέταξε την τετραήμερη κράτησή τους, καθώς εναντίον τους διερευνάται υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και τραυματισμός. Το θύμα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου χειρουργήθηκε και κρατείται για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου.